Θα έρθουμε τώρα στο θέμα του οικονομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Είναι μια υπόθεση στην οποία δίνουμε χρόνο σε κάθε δελτίο μας καθημερινά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ως το τέλος της διαδικασίας αυτής. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Χρήστο Χούπα, τον οποίο θα καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, κύριε Χούπα. Καλησπέρα μου και από μένα. Έχετε χάσει ένα δικό σας άνθρωπο, συγγενή σας, την κόρη σας, στο συνδρομικό δυστύχημα. Συλληπιτήρια για την απώλειά σας αυτή. Βρισκόμαστε πλέον ένα χρόνο μετά από το δυστύχημα, από την τραγωδία, από το έγκλημα, όπως το ονομάζουν πολλοί. Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, σήμερα γνωρίζετε ακριβώς τι συνέβη και πώς φτάσαμε στο δυστύχημα αυτό? Έχουν απαντηθεί όλα σας τα ερωτήματα? Δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα, είναι αρκετά ερωτήματα σε εκκρεμότητα. Mm-hmm. Και το κυρίαρχο ερώτημα είναι αυτό που λέει γιατί προκλήθηκε η τεράστια αυτή έκρηξη. Mm-hmm. Μετά την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά. Τα αποδεικτικά στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, έγιναν κάποιες ενέργειες, τώρα δεν ξέρω να τα αναφέρω ή όχι. Μεταφορά των χωμάτων με τα DNA και τα λοιπά, πάζωμα, συνεχεία και αυτά. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα, διότι απανθρακώθηκαν αρκετά άτομα, mm-hmm. Τα οποία ενδεχομένως, αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά, να ζούσαν. Τραυματισμένα έστω, αλλά θα ζούσαν. Ναι. Οπότε μας ενδιαφέρει από τι προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά και οι απαντήσεις που παίρνουμε όχι μόνο δεν μας αρκούν, αλλά είναι πεδαριώδεις. Mm-hmm. Εμείς το ψάχνουμε με δικούς μας πραγματογνώμονες και πιστεύω ότι θα τη βγάλουμε την άκρη. Πρέπει να σας πω ότι... Αν και κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ναι. Μιλάμε για την πλημμύρα, μιλάμε για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Βεβαίως. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε συνομιλήσει με τους πραγματογνώμονες αυτούς, έχουμε λάβει πληροφορίες και από εκείνους σε προηγούμενα δελτία μας. Όντως ήταν δύσκολη η διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων, όμως υπάρχει αισιοδοξία ότι στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια. Κάτι το οποίο δεν είδαμε να συμβαίνει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Ολοκλήρωσε την διαδικασία της, τις συνεδριάσεις της, προέκυψαν τα πορίσματα. Τα πορίσματα αυτά προέκυψαν προτού είτε ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, είτε παρουσιαστούν επιπλέον στοιχεία. Πώς αξιολογείται το τελικό αποτέλεσμα της Εξεταστικής Επιτροπής, κύριε Χούπα? Να το πω ευθέως. Παρακαλώ, βεβαίως. Γελίο. Γελίο και ήτανε προαναγγελθέν. Οποιοςδήποτε μέσης ευφυΐας Έλληνας να παρακολουθούσε την Εξεταστική Επιτροπή, mm-hmm. Είχε ήδη βγάλει το συμπέρασμά του. Ναι. Κυρίως όταν βλέπει εκείνον τον μπούλι, τον βουλευτή των Σερών, mm-hmm. τον κυρίως υπεύθυνο του δυστυχήματος, να κουνάει ξανά το δάκτυλο ξεδιάντροπα. Σοπάρε, σοπάρε, ίσα. Τι να πεις. Γελιοποιήθηκαν στα μάτια του ελληνικού λαού. Ναι. Είπατε προαναγγελθέν, άρα το περιμένατε. Ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη αυτή. Δεν περιμένατε κάτι καλύτερο, ας το πούμε έτσι. Η εμπειρία των 68 μου χρόνων και η ποικίλη ζωή που έχω ζήσει μέχρι σήμερα στο πεζοδρόμιο, αυτό μου λέει. Ναι. Έχω τεράστια εμπειρία ζωής. Αυτό μου λέει. Δεν είμαι αγαθούλης. Όποιος είναι αγαθούλης ή κρύβει συμφέροντα, ας πιστέψει ό,τι θέλει. Όμως, έχω να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι 1.300 οι υπογραφές που ήδη έχουν μαζευτεί. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ περισσότερες από ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί μας, αλλά δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Βάλε τους μεσήλικες και πάνω, οι οποίοι είναι στα χωριά, και αν ήταν χειροκίνητα αυτά με κόλλα χαρτί να παίρνω ονοματεπώνυμο και υπογραφή, προσωπικά θα μάζευα 500.000. Πόσο να σας πω σε λίγες μέρες. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Μοιάζει η κοινωνία να μην θέλει να ξεχαστεί το θέμα. Μην κοιτάμε το 1.300 που είναι εκεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή
μας συμπαραστέκεται και βράζει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Να ξέρατε στο Messenger το δικό μου τι μηνύματα συμπαράστασης παίρνω από Έλληνες από ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όχι, το φανταστείτε. Και, να μου λένε είμαστε μαζί σας. Ναι. Αυτό που απομένει τώρα, κύριε Χούπα, είναι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ο δικός σας δικαστικός αγώνας, ο οποίος συνεχίζεται και το καλοκαίρι θα κορυφωθεί, έτσι. Μα εμάς ο δικός μας αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, ο ατομικός προσωπικός αγώνας. Σωστά. Λοιπόν, πρέπει πρώτα να κλείσει η δικογραφία, να απαγγελθούν οι κατηγορίες και μετά. Να προκύψουν τα στοιχεία, τα πορίσματα. Έχουμε όλοι επιφανείς δικηγόρους, ποινικολόγους, οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό μας, μας στηρίζουν, τους έχουμε εξουσιοδοτήσει εν λευκό και προσωπικά έχω τον Μανώλη τον Βονικάκη, διακεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος είναι αητός και σταυραϊτός. Κύριε Χούπα, ευχόμαστε καλή δύναμη. Θα είναι δύσκολος ο δρόμος. Το θετικό είναι ότι έχει την κοινωνία δίπλα σας. Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μας στηρίζεστε. Εμάς είναι η δουλειά μας, υποχρέωσή μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.